Κυρία Μαρία Κολά, μέλος Πολιτικής Επιτροπής των Οικολόγων, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Κυρία Κολά, θέλω να μου πείτε εσείς, με την ανασχόληση σας με το θέμα ευρύτερα, αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει να αλλάζει η νοοτροπία και η συνείδηση, αν θέλετε, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική ρήπανση ή την οικολογική καταστροφή που συντελείται τα τελευταία χρόνια, γιατί οι ανεξάρτητες οικολογικές οργανώσεις, οι ακτιβιστές, τα λένε χρόνια τώρα, δεν τα λαμβάναμε υπόψη όλοι ή δεν δίναμε την δέουσα σημασία και προσοχή και τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο που βλέπουμε πρωτοβουλίες για διατροφητεύσεις, βλέπουμε ανά το παγκόσμιο κινητοποίηση. Η Γκρέτα Τούνμπερκ επίσης έχει μια 16χρονη, έχει γίνει σύμβολο της προσπάθειας για καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και αλλαγής. Βλέπετε να αλλάζουν τα πράγματα ενώ συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές, ενώ συντελούνται. Αρχικά να πούμε ότι πέραν από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, το οποίο φλέγεται εδώ και 3 εβδομάδες, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε και έναρξη μετόπων φωτιών στην Κεντρική Αφρική. Mm-hmm. Αγγόλα, Κόγκο, στο σύνολο τους πάνω από 10.000 εστίες φωτιάς, τις οποίες επίσης λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και λόγω των συνθήκων στις συγκεκριμένες ηπείρους, παρουσιάζεται το εν λόγω περιστατικό, το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το εάν είμαστε πλέον πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ή πιο ενήμεροι για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, μετά τον Μάρτιο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές άλλες χώρες ανά το παγκόσμιο έχουν ανακηρύξει την κλιματική αλλαγή πλέον κλιματική κρίση και επίγουσα ανάγκη για το περιβάλλον, για το κλίμα, θεωρώ ότι ανά το παγκόσμιο υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ενημέρωση ως προς το κοινό. Όμως από εκεί και πέρα είναι άλλο. Μπορούν οι απλοί πολίτες να σταματήσουν τις κυβερνήσεις όμως. Δηλαδή έχεις ένα Ζαΐρ Μπολσονάρου τώρα, ο οποίος δεν καταλαβαίνει και δεν υδρώνει τα αυτή του. Δεν γίνεται να έρχονται οι G7 να συνεδριάζουν και να λένε ότι θα προσφέρουμε χί ποσό 20 δις, δεν ξέρω. 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, για τη διάσωση και για την προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών και να έρχεται και να χλεβάζει και τις αποφάσεις τους και τον Εμμανουέλ Μακρόν να μπαίνει σε προσωπικό επίπεδο για τις επιθέσεις. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ένα ανώριμο καπιταλιστή, ακροδεξιό άνθρωπο, ο οποίος ναι, είναι δυστυχώς στη δική του τη διαχείριση ο Αμαζόνιος αυτή τη στιγμή. Δεν το θέλουμε είτε όχι. Ισχύει. Προτού έρθω στο στούντιο, η αλήθεια είναι ότι έψαξα να δω πώς εξελίχθηκε η κατάσταση μετά τη συνεδρία των G7. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μπολσονάρο θα αποδεχτεί την προσφορά των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ζήτημα όμως είναι ότι, ωραία, τα έχει αποδεχθεί. Θα πάνε εκεί που πρέπει. Ναι. Θα βοηθηθεί ο Αμαζόνιος, θα βοηθηθούν οι φυλές οι οποίες θα γίνουν κλιματικοί πρόσφυγες λόγω των διαφόρων ενεργειών της κυβέρνησης Μπολσονάρο. Όταν επέτρεψε τις εξορίξεις σε τέτοιες περιοχές που κατοικούν οι φυλές Ιθαγενών, τότε αντιλαμβανόμαστε τις προθέσεις. Προέλθει από την προεκλογική του εκστρατεία, όπου ναι, έλεγε φανφάρες, όπως λένε αρκετοί άλλοι πολιτικοί ανά το παγκόσμιο, ότι ναι, θα βοηθήσουμε την προστασία του κλίματος και όλα αυτά. Τώρα με νέες δηλώσεις ο πρόεδρος της Βραζιλίας έρχεται και λέει ότι θα βοηθήσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, ειδικά μετά από αυτή την καταστροφή, αλλά λόγω πιέσεων τις οποίες έχει δεχθεί από διάφορες οργανώσεις στη χώρα του, αλλά την ίδια ώρα ταυτόχρονα γίνει αυτό το παράδοξο, αν θέλετε, που όσοι μελετάμε τα περιβαλλοντικά δρόμενα ανά το παγκόσμιο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι γελοιότητες, είναι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει βάλει τις σπίθες για να ξεκινήσουν αυτές οι πυρκαγιές. Ναι. Για την αποψήλωση γενικότερα. Ήταν γενικότερα πολιτική απόφαση το να πυροδοτηθούν αυτά τα μέτωπα φωτιάς στον Αμαζόνιο. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε επαφές με κόσμον ο οποίος διαμένει στην ευρύτερη περιοχή, είναι κρίμα να το μαθαίνεις από ντόπιους και από τη μία είναι κρίμα, αλλά από την άλλη αντιλαμβανόμαστε και εμείς, όσο μακριά και αν είμαστε ως Κύπρος, ότι όντως υφίσταται αυτή η κατάσταση. Ναι. Είναι η πίεση των πολιτικών προσώπων της περιοχής, αλλά και ότι οι απλοί πολίτες εκεί πέρα έχουν όχι απλά δεμένα τα χέρια, αλλά και τα πόδια μας. Μάλιστα.
Μάλιστα. Κυρία Κολλά, ολοκληρώνοντας την συζήτηση, θέλω να μου πείτε, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, πιστεύετε ότι είναι αρκετές να κινητοποιηθούμε ευρύτερα, σε ποιο σημείο, σε ποιο βαθμό? Όπως είπε και ο κύριος Παπαστυλιανού, όσον αφορά την πολιτική βούληση, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις πρωτοβουλίες απλών πολιτών. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ένα το παγκόσμιο διάφορες κινήσεις πολιτών να αναλαμβάνουν δράση, ναι, είτε με εντροφητεύσεις είτε με το οτιδήποτε. Όμως οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, όχι μόνο όσον αφορά το περιβάλλον, αλλά ως προς και στους ανθρώπους, αλλά ακόμα και στις επεμβάσεις είτε παρεμβάσεις που το θέλουμε το να κάνουμε από τη δική μας την καλή θέληση. Και να αποκτήσουμε και λίγο συνείδηση, δηλαδή φυτεύω δέντρα, αλλά υποστηρίζω μαζικά αυτές τις βιομηχανίες, αυτές τις παραγωγές, χειρότερο είναι το κακό. Όπως είπε και ο κύριος Παπαστυλιανού, είναι κάτι το οποίο όλες οι κινήσεις, ναι, όλες οι πορείες, οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν μια συνοχή και να είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό και εμείς υποστηρίζουμε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, όλα να έχουν βάση τον άνθρωπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Γιατί εάν νομίζουμε ότι στην Κύπρο δεν επηρεαζόμαστε από αυτά, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Επηρεαζόμαστε και ακόμη είμαστε, όπως λέμε και στην Κυπριακή, τα βάσανα μας είναι πίσω. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολύ ακόμα δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, να ενημερωνόμαστε τότε και να διαβάζουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.